Στο μικροσκόπιο των εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς και των εγκληματολογικών εργαστηρίων βρίσκεται το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook και δείχνει όσα διαδραματίστηκαν σε περίπτερο της πλατείας Εξαρχείων λίγο μετά τα επεισόδια που έγιναν στην περιοχή το βράδυ της Δευτέρας. Αφορμή για όσα συνέβησαν ήταν η προσπάθεια δύο αστυνομικών δημιουργίας των ΜΑΤ να αγοράσουν από το περίπτερο μπουκαλάκια νερό. Στο ερασιτεχνικό βίντεο φαίνονται δύο νεαροί να φωνάζουν στους αστυνομικούς ότι πήγαν να πάρουν με τη βία τα νερά, δηλαδή να τα κλέψουν. Ο ένας ακούγεται να λέει ότι δουλεύει στο περίπτερο και προσπαθεί να αποθήσει τους αστυνομικούς. Αυτός δουλεύει. Δουλεύω εδώ, τι γίνεται, τι κάνετε. Αυτός δουλεύει. Για τσακουκά τα νερά θα μας πάει στο περίπτερο. Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικός να χτυπάει πισόπλατα με γκλόπ τον ένα νεαρό και άλλος άντρας τον ΜΑΤ να τον τραβάει από την μπλούζα. Στα δύο παιδιά που σας βοηθάνε τους χτύπησαν. Τους χτύπησανε. Τώρα για ποιο λόγο, πώς είναι το σκηνικό τώρα. Πάντως αυτό δεν είναι πρώτη φορά, γι' αυτό δεν θέλω να δώσω μεγάλη σημασία, γιατί έχει συμβεί δεκάδες φορές. Μόλις δημοσιοποιήθηκε το βίντεο, διατάχθηκε διοικητική έρευνα και προανάκριση που ανατέθηκε στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων. Αμέσως κλήθηκαν για καταθέσεις οι περίπου 20 αστυνομικοί της Δημηρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πήγαν να αγοράσουν νερά, άφησαν μάλιστα 20 ευρώ στον μπάγκο, αλλά άκουσαν τον ένα νεαρό να τους λέει ότι δεν πουλάει νερά σε αστυνομικούς. Θα κλέψεις τα νερά, ρε! Οι αστυνομικοί κατέθεσαν ακόμη ότι οι νεαροί άρπαξαν από το λαιμό έναν συνάδελφό τους, τον εξύβρισαν και τότε επενέβησαν και οι άλλοι αστυνομικοί της Δημηρίας. Αυτή η σκηνή δεν φαίνεται στο βίντεο που εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και όπως λένε αστυνομικές πηγές, το βίντεο έχει περικοπές. Οι αστυνομικοί έδωσαν χρήματα στον περιπτερά για τα νερά, αλλά εκείνος αρνήθηκε να τους τα πουλήσει. Δεν έγινε ούτε τσαμπουκάς, ούτε κλοπή, όπως διαφαίνεται από την έρευνα. Όποιος είδε το βίντεο καταλαβαίνει πολύ καλά το τι έγινε. Ή θα δεχτούμε ότι όλοι οι ξαφνικοί αστυνομικοί είναι κλέφτες ή κάτι άλλο έχει συμβεί. Την εκδοχή των αστυνομικών, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνουν στις καταθέσεις τους ο ιδιοκτήτης που εκείνη την ώρα δεν ήταν στο περίπτερο και άλλοι 3-4 μάρτυρες του επεισοδίου. Μου είπαν τα παιδιά ότι τα ΜΑΤ, οι αστυνομικοί, πήραν κάποια ενέργεια και δεν τα πλήρωσαν. Είναι υπάλληλοι τα δύο παιδιά? Δεν είναι υπάλληλοι, με βοηθάνε εδώ σε διάφορες δουλειές. Δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, με βοηθάνε. Δεν έλειπε τίποτα. Δεν έλειπε τίποτα. Ελάχιστα νερά, σχεδόν τίποτα. Ο ένας από τους δύο νεαρούς που φαίνονται στο βίντεο είναι γνωστός αντιεξουσιαστής σύμφωνα με την αστυνομία. Για την υπόθεση διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία ανατέθηκε σε εισαγγελέα. Και Γιώργο Γεραφέντη, έχουμε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα και ένορκη διοικητική εξέταση. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, Αντριάννα, κατέθεσαν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων οι αυτόπτες μάρτυρες, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, αλλά και οι αστυνομικοί της Δημηρίας που φαίνεται να συμμετέχουν σε αυτό το επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΝΕΡΤ, τρεις τουλάχιστον πολίτες που ήταν μπροστά σε αυτό το επεισόδιο κατέθεσαν πως ένας αστυνομικός πήγε να αγοράσει μπουκαλάκια με νερό και μάλιστα άφησε 20 ευρώ στον νεαρό, ο οποίος ήταν βοηθούσε εκείνη την ώρα τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου που έλειπε. Επίσης, οι ίδιοι μάρτυρες υποστήριξαν πως άκουσαν τον νεαρό να λέει στον αστυνομικό πως δεν πουλάει νερά σε αστυνομικούς. Έτσι, καταρρύπτεται ο ισχυρισμός του νεαρού που ακούγεται στο βίντεο να λέει ότι κλέβουν τα νερά οι αστυνομικοί. Το ίδιο υποστήριξε και ο αρχιφύλακας που πήγε με έναν συνάδελφό του να αγοράσουν τα νερά. Είπε ότι πήγε να αγοράσει 10 μπουκαλάκια με νερό, έδωσε 20 ευρώ και τότε δέχτηκε την επίθεση από τον νεαρό. Ενώ ο περιπτεράς κατέθεσε πως ποτέ δεν είχε πρόβλημα με τους αστυνομικούς, πλήρωναν ό,τι αγόραζαν από το περίπτερο. Ενώ οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων περιμένουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τα αποτελέσματα για να δουν μήπως το βίντεο είναι μονταρισμένο και στη συνέχεια θα αποστείλουν την δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.